Hello guys, τι μου κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της σειράς Noob to Pro. Σήμερα θα μάθουμε κάποια πράγματα για τα οποία αφορούν τις διατροφικές μας συνήθειες. Πώς να καλλιεργούμε το φαγητό μας και πώς να αναζητούμε εύκολο φαγητό, καθώς και κάποια εργαλεία που θα μας βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μαζέψει κάποια πολύ σημαντικά resources, όπως είναι το σίδερο, gravel το οποίο θα το χρειαστούμε, το κόκαλο εδώ πέρα από κάποια σκέλετο που σκοτώσαμε και αυτό θα το χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε coal, κλασικό κάρβουνο, και πάμε να δούμε. Για να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη δουλειά μας θα φτιάξουμε μερικούς φούρνους ακόμα. Πάμε να φτιάξουμε τους φούρνους μας. Εδώ πέρα έχουμε... Πού το... Α, underside είναι αυτό. Εγώ ψάχνω να το μεταξύ cobblestone. Εδώ είναι το cobblestone. Ωραία, πάμε στο crafting table μας. Λοιπόν, ένα κόλπο εδώ πέρα είναι για να... Αν θέλουμε τώρα να φτιάξουμε 8 φούρνους, παίρνουμε ένα stack cobblestone για να το χρησιμοποιήσουμε όργο και να το βάλουμε. Κρατάμε πατημένο το αριστερό κλικ και το περνάμε πάνω από το crafting table. Και τσουπ, κατευθείαν έχουμε 8 φούρνους. Ωραία. Κάτσε να τους στήσουμε και εδώ πέρα κάπως. Κάπως έτσι, εδώ ας πούμε. Έτσι, ωραίο. Έχουμε ένα πλήρης φούρνο δωμάτιο. Και για να ψήσουμε αρκετά γρήγορα θα μοιράσουμε τα υλικά μας σε αρκετούς φούρνους, ώστε... Βασικά δεν είναι και πάρα πολλά, οπότε... Fuck it! Ναι, βάζουμε και το μισό coal εδώ. Το μισό είπα. Να βάλουμε και το υπόλοιπο από εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φτιάξα τους φούρνους. Δεν πειράζει όμως, θα χρειαστούν αργότερα που θα ψάξουμε για περισσότερα υλικά. Θα χρειαστούμε... μέχρι να γίνει το iron θα χρειαστούμε flint. Οπότε τι κάνουμε? Για να πάρουμε flint χρειαζόμαστε gravel. Gravel είναι το κοινό σε όλους γνωστό ως χαλίκι. Το χαλίκι λοιπόν στο Minecraft έχει physics, που σημαίνει ότι αν το βάλουμε εδώ θα πέσει. Πέφτει, βλέπετε, πέφτει το χαλίκι. Γιατί το χαλίκι θεωρείται ένα μπλοκ το οποίο είναι, πώς να το πω, ρευστό υλικό. Ρευστό όχι με την έννοια του νερού, καταλάβατε, σαν σκόνη κάπως. Γενικώς χύνεται, να το πούμε πιο απλά. Οπότε, αν το βάλουμε κάπου ψηλά θα πέσει κάτω, όπως το ίδιο κάνει και η άμμος, όπως κάνει και... η red sand, όπως κάνει και το νερό, όπως κάνει και η λάβα, με διαφορετικό τρόπο βέβαια το νερό και η λάβα, έτσι. Το gravel τώρα λοιπόν, αν το σκάψουμε έχουμε 10% πιθανότητα ένα block gravel να μας δώσει flint, καταλάβατε. Κάνουμε μια δοκιμή να δούμε. Έχουμε 9 block of gravel. Προσέχτε όταν πηγαίνετε για mining, για caving, οτιδήποτε, προσέχτε τι σκάβετε από πάνω σας. Εάν πετύχετε gravel από πάνω και πέσει πάνω σας, πολύ πιθανό να πεθάνετε από ασφυξία. Γιατί το χαλίκι πέφτει πάνω μας, μας καλύπτει και παθαίνουμε ασφυξία. Για να σκάψουμε λοιπόν το χαλίκι μας τώρα, να δούμε αν μας δώσει gravel, μας δώσει flint. Ωραία. Με ό,τι και αν το κάνουμε γίνεται. Μας έδωσε εδώ πέρα ένα... μας έδωσε ένα flint, γίνανε 4 τα flint μας. Όχι, 2 flint μας έδωσε. Είχαμε... 9 gravel και μας μείναν 7. Όταν σπάμε το gravel έχουμε 10% πιθανότητα να μας δώσει flint. Ωραία. Οπότε εμείς συνεχίζουμε και σπάμε το gravel μας μέχρι να μας δώσει κι άλλο, για να σας το καταλάβετε καλύτερα. Gravel flint. Είδατε ότι ένα μπλοκ έγινε flint, άρα τώρα έχουμε 5 flint και 6 gravel.
Οπότε ας τα βάλουμε μέσα, δεν θα χρειαστούμε και τόσα πολλά. Ένα θα χρειαστούμε για την ακρίβεια, για να σας δείξω κάτι. Πέρτα εδώ ένα. Τι να βάλουμε πάνω, αυτό δεν θα το χρειαστούμε τώρα, δεν θα το χρειαστούμε. Ούτε αυτό θα το χρειαστούμε. Κάτι άλλο που μπορεί να χρειαστούμε. Α, ναι, έχουμε εδώ πέρα τα iron, τα οποία βλέπονται ότι με το που τα παίρνουμε μας δίνουν και XP, το οποίο θα το χρειαστούμε αργότερα για τα enchant μας. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν τώρα για να σας δείξω για τις φάρμες, θα χρειαστεί με το iron να φτιάξουμε κουβάδες. Φτιάχνουμε λοιπόν δύο κουβάδες, τους έχουμε μαζί μας, και θα φτιάξουμε και το λεγόμενο flint and steel, κοινός αναπτήρας. Αυτό το flint στην ουσία είναι τσακουμόπετρα. Ωραία, είναι αυτό που αν τριφτεί με το σίδερο πετάει σπινθήρα. Όπως και να το βάλουμε στο crafting table, αυτό θα μας δώσει, αρκεί ένα από τα δύο υλικά να είναι στη μέση, θα μας δώσει flint and steel. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το flint and steel, το βάζουμε εδώ πέρα στο hotbar και θα φτιάξουμε άλλο ένα εργαλείο που είναι απαραίτητο όταν πηγαίνουμε για φάρμα, να φτιάξουμε τη φάρμα μας, το οποίο είναι το hoe. Είναι κοινός η τσάπα. Ωραία. Για να αφήσουμε το iron εδώ, γιατί who knows τι μπορεί να συμβεί εκεί έξω, άμα την πέσουν τίποτα μομπάκια. Και we drank it. Θα χρειαστούμε και μερικά torch, οπότε παίρνω μερικά coal εδώ. Ας πάρουμε το ξύλο μαζί μας. Το ξύλο πάντα πρέπει να το έχουμε μαζί μας. Να φτιάξουμε μερικά sticks για να έχουμε, να φτιάξουμε τα torch μας. Ωραία, 50 κάτι torch, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται έξω. Νομίζω πως νυχτώνει. Θα ήταν μια καλή ιδέα να πέσουμε για ύπνο και να συνεχίσουμε μετά το θέμα φάρμα. Ωραία, και αφού ξημέρωσε, πάμε για να φτιάξουμε φάρμες και να φάμε. Ναι. Εδώ πέρα βέβαια έχει ένα village, θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω για να τραφούμε πιο εύκολα, αλλά εγώ θέλω να σας δείξω πως θα δημιουργήσετε το δικό σας φαγητό. Βασικό, όταν χτίσουμε φάρμες χρειαζόμαστε νερό. Νερό το οποίο θα το πάρουμε με τις κουβάδες μας. Προσοχή, για να πάρουμε νερό από κάπου πρέπει να πάρουμε κατευθείαν source block, source water, έτσι. Τα source στην ουσία είναι στις γωνίες, όλα τα source. Αν όμως υπάρχει μεγάλη επιφάνεια νερού από όπου και να πάρουμε, επειδή υπάρχουν πολλά source block, το συγκεκριμένο σημείο κάνει regenerate και ξαναδημιουργείται νερό. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε πηγή με απεριόριστο νερό, να το πω έτσι. Πώς γίνεται αυτό θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, πώς φτιάχνεις απεριόριστο νερό, γίνεται να φτιάξεις απεριόριστο νερό? Minecraft logic, κυρίες και κύριοι, και να γίνεται στο Minecraft. Μην περιμένω να το κάνετε στο πραγματικό κόσμο, θα σας κοροϊδεύουν, έτσι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε μια περιοχή 4x1 και βάζουμε ένα κουβά νερό από εδώ. Άρα έχουμε ένα source block εδώ που αν το πάρουμε φεύγει όλο το νερό, και αυτό λέγεται και source block. Ένα εδώ και ένα εδώ. Όταν έχουμε σε ένα χώρο 4x1, έχουμε ένα source block εδώ και ένα source block εδώ, αμέσως δημιουργούνται άλλα δύο source block εδώ. Αν καταστρέψουμε τα δύο source block και πάρουμε το τρίτο, τότε πλέον αν πάρουμε και το τέταρτο δεν θα υπάρχει πλέον απεριόριστη πηγή. Να σας δώσω να καταλάβετε, δηλαδή για να δημιουργηθεί μια πηγή με απεριόριστο νερό χρειαζόμαστε source, 4 source. Ωραία. Είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε.
καταλαβαίνετε τώρα και εγώ Minecraft Logic είναι λίγο δύσκολο. Είναι και ξημερώματα, είναι 6 το πρωί και εγώ γράφω βίντεο. Ναι, θα μου πεις τώρα είσαι ανώμαλος, ρε μεγάλη που γράφει τέτοια βίντεο. Ναι ρε φίλε, είμαι ανώμαλος. Αλλά ούστε άλλο, να γράφω βίντεο και για εσάς. Αν μπορείς να το εξηγήσω καλύτερα στην πορεία, θα το κάνω. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε στη συνέχεια. Α, ήθελα να σας δείξω ένα κόλπο. Παίρνουμε λοιπόν το Flint and Steel μαζί μας και πάμε μια βολτούλα να σας δείξω κάτι. Όταν πηγαίνετε κάπου ταξίδι στο Minecraft, να φροντίζετε να έχετε πάντα μαζί σας Flint and Steel. Μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και είναι. Γιατί θα μου πεις τώρα ρε φίλε, είναι χρήσιμο, τόσο πολύ χρήσιμο να ανάβεις φωτιές? Σας δείξω γιατί. Θα σας δείξω ευθύς αμέσως, αρκεί να βρω αυτό που ψάχνω. Αν βρω αυτό που ψάχνω, θα σας δείξω γρήγορα. Αυτό που θα σας δείξω παιδιά συμβαίνει και με τα κοτόπουλα, συμβαίνει και με τα rabbits. Αν βρισκόμαστε σε κατάσταση που πεθαίνουμε από την πείνα, να σου το πω έτσι, και χρειαζόμαστε κάτι να φάμε και δεν έχουμε το χρόνο να στήσουμε φούρνους, να βρούμε κόουλ και όλα αυτά για να ψήσουμε, πάμε, βρίσκουμε ένα κουνέλι ή μια κότα και απλά του βάζουμε φωτιά. Το ακολουθάμε μέχρι να ταυτίσει. Τα κουνέλια ίσως χρειαστούν και δεύτερο και πέθανε. Δεν μας δίνουν πάντα φαγητό, να το ξέρετε αυτά τα κουνέλια. Τα κοτόπουλα μας δίνουν πάντα. Έλα κουνελάκι, έλα να το δοκιμάσουμε και σένα. Μην πας εκεί πάνω βρε. Ωραία, βλέπετε, μας έδωσε κατευθείαν ψημένο φαγητό. Α, μας έδωσε και το προηγούμενο, ωραία. Μας έδωσε κατευθείαν ψημένο φαγητό, που σημαίνει ότι μπορούμε να το φάμε κατευθείαν χωρίς να πρέπει να φτιάξουμε φούρνο και να το ψήσουμε και να έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κατευθείαν ψημένο έτοιμο φαγητούλι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κι άλλο φαγητούλι. Έχουμε κατευθείαν, βλέπετε, έτοιμο ψημένο φαγητό να καταπολεμήσουμε την πείνα μας. Οπότε Flint and Steel μαζί πάντα, γιατί μας βοηθάει να πιάσουμε το φαγητό μας και ψημένο έτοιμο. Ωραία, βασικό, και εμένα ειδικά με έχει σώσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε την φάρμα μας, να σας δείξω τι γίνεται με τις φάρμες. Σήμερα θα είναι σχετικά απλό το επεισόδιο, λίγα πραγματάκια, λίγα αλλά πολύ σημαντικά μερικές φορές. Ωραία, τώρα έχουμε φτιάξει εδώ πέρα τα source block. Αν δείτε ότι αν πάρω νερό από εδώ κάνει regenerate κατευθείαν, και από εδώ αν πάρω πάλι κάνει regenerate. Οπότε έχω ξανά δύο γεμάτους κουβάδες και έχω και ένα infinity source με νερό. Τώρα για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τις φάρμες χρειαζόμαστε σπόρους, τα λεγόμενα seeds. Για να πάρουμε seeds καταστρέφουμε αυτά εδώ, τα χόρτα. Καταστρέφοντας τα χόρτα μας δίνουν seeds. Στα 5 χόρτα το ένα θα μας δώσει seed. Ωραία. Ένα άλλο κόλπο για να πάρουμε γρήγορα τα seed που θέλουμε είναι να κάνουμε να έχουμε ένα κουβά νερό, κάνουμε ένα jump, νερό καθαρίζει περιοχή και το μαζεύουμε και μαζεύουμε τα seed. Αλλά πιστεύω ότι είναι πιο διασκεδαστικό να είσαι εδώ πέρα με το εργαλείο σου και να αρχίσεις να κάνεις punch τα πάντα και να τα καταστρέφεις και να παίρνεις το... Εγώ δεν ξέρω, το διασκεδάζω περισσότερο έτσι. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και με εσάς. Να ενημερώσω ότι παλιότερα όταν χρησιμοποιούσες κάποιο tool για να σπάσεις το grass ώστε να πάρεις τα seed, έχανες durability στο όπλο σου. Βλέπετε, αν δείτε το χώρο εδώ πέρα, δεν έχει σπάσει καθόλου το durability. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν διορθώσει αυτό το πραγματάκι. Και αυτό είναι καλό για εμάς που θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα στη φάρμα μας. Ωραία, έχουμε κάνει χώρο.
Και είμαστε έτοιμοι. Όχι, εδώ πέρα δεν έχω και φτιάρι όμως. Γιατί να μην φτιάξουμε ένα στα γρήγορα. Ωραίος ρε, μπράβο μου. Ωραίος. Φτιάχνουμε ένα crafting table. Βέβαια δεν έχω μαζί μου. Α, έχω wood. Δεν πειράζει, θα κάνουμε ένα ξύλινο τώρα. Ένα ξύλινο φτιάρι. Για τα... Όχι, δεν χρειάζεται, έχουμε ήδη. Έχουμε stick. Θα φτιάξω δύο φτιάρια ξύλινα. Δεν θα χρειαστούμε και κάτι άλλο. Ένα ξύλινο φτιάρι μάλλον. Ο ευκολότερος τρόπος να φτιάξει μια γρήγορη φάρμα είναι να είσαι κοντά σε θάλασσα και να τραβήξεις 1, 2, 3, 4, 5. 5 γραμμές νερού. Αν τραβήξεις και έκτη, θα πάει μέχρι 8, νομίζω πάει 7. 8 νομίζω είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocks προχωράει το νερό. Είχα την εντύπωση πως ήταν 8, αλλά it's ok. Είναι, προχωράει 7 blocks, στο 8 είναι κενό. Οπότε, έχοντας το hoe τώρα, πάμε και με δεξί κλικ. Κάνουμε αυτό το πραγματάκι εδώ. Άμμο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μόνο grass, έτσι. Και το νερό μπορεί να κάνει, να ενυδατώσει, να το πω έτσι, να βρέξει έως 5 μπλοκ, αν θυμάμαι καλά. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Κάποτε ήταν μέχρι 3, τώρα είναι μέχρι 5. Ωραία. Άρα έχουμε ενυδατωμένη περιοχή εδώ πέρα, έως 5 μπλοκ, και άλλη ενυδατωμένη περιοχή εδώ, μέχρι 5 μπλοκ πάλι. Να έχουμε και το νου μας, γιατί θα φάμε πέσιμο εδώ. Οπότε τώρα που ενυδατώθηκε η περιοχή μας, τη βλέπετε, ενυδατώνεται, μπορούμε να πάμε και να φυτέψουμε τους σπόρους μας. Τι έχω πάθει, είναι πρωί, δεν έχω πιει και καφέ. Και καταλαβαίνετε τώρα, είναι λίγο δύσκολη ώρα. Πάμε, στείνουμε εδώ πέρα τη... Με δεξί κλικ βάζουμε τους σπόρους, τους φυτεύουμε και θα αρχίσουν να μεγαλώνουν. Για να μεγαλώσουν πιο γρήγορα όμως οι σπόροι μας, αυτό που κάνω εγώ συνήθως είναι να χρησιμοποιώ φως. Μισό λεπτάκι, και συνήθως στη μέση της φάρμας. Ας το χαλάσω αυτό. Αν χοροπηδήξουμε πάνω από κάποιο μπλοκ το οποίο το έχουμε οργώσει, το αποξηραίνουμε πάλι και το ξανακάνουμε όπως ήταν πριν το γδάρουμε με την τσάπα μας. Θα κάνω το ίδιο και εδώ και θα πάρω 2 wood planks. Θα βάλω ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ. Θα σας δείξω και μια πιο καλή εκδοχή της φάρμας μετά. Σπάω από κάτω και έχουμε ένα μπλοκ ψηλά. Σπάω και αυτό. Έλα. Και τώρα αυτό μπορώ να κάνω, να βάλουμε torch εδώ, 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 εδώ. Για να δουλέψει η φάρμα πρέπει να έχει φως. Ωραία, να το ξέρετε αυτό. Αν έχει φως και νερό, η φάρμα μας θα αρχίσει να μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Αν τώρα πάμε σε ένα σημείο που δεν έχει φως και δεν έχει και νερό και προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια φάρμα, οι σπόροι θα πιάσουν, αλλά το πιο πιθανό είναι να ξεραθεί γρήγορα και να πετάξει τα seed πάλι, ή αν δεν τα πετάξει να μην αναπτυχθούν τόσο γρήγορα. Δηλαδή θα χρειαστεί τον δεκαπλάσιο χρόνο να μεγαλώσει το wheat μας εδώ πέρα, το σιτάρι μας, να το πω αλλιώς, από ότι εδώ. Εδώ θα μεγαλώσει με διπλάσιο και τριπλάσιο καμιά φορά ρυθμό. Λοιπόν, αν βιαζόμαστε τώρα να μεγαλώσει η φάρμα μας,
Είδατε, βλέπετε ότι αυτό ήδη έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Αν θέλουμε καλά τα στάδια που κάνουν grow είναι ή... Θα τα δούμε τώρα. Θα τα μάθω αμέσως μαζί, γιατί δεν τα θυμάμαι και εγώ απ' έξω. Λοιπόν, έχοντας σκοτώσει μερικούς σκελετούς, έχουμε πάρει μερικά bone, τα οποία αν τα βάλουμε στο crafting table ή στο ατομικό crafting table εδώ, μας δίνει bone meal, το οποίο είναι το καλύτερο λείπασμα για να μεγαλώσουν τα seed μας. Αν κάνω δεξί κλικ, μεγαλώνει ένα στάδιο. Δεύτερο κλικ, μεγαλώνει τρίτο στάδιο. Τέταρτο και νομίζω και πέμπτο. Όταν το seed βγάλει αυτά τα μαυράκια εδώ, είναι έτοιμο να το μαζέψουμε. Με αριστερό κλικ το σπάμε και μας δίνει ένα wheat και μας δίνει και seed. Ωραία. Άρα με bone meal μπορούμε να μεγαλώσουμε ό,τι φυτεύουμε. Είναι το καλύτερο λείπασμα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Το καταλάβατε. Εδώ πέρα αυτά ακόμη παλεύουν. Είναι ακόμη στο πρώτο στάδιο και δεν νομίζω να αναπτυχθούν αρκετά γρήγορα. Με τον ίδιο τρόπο όπως φυτέψαμε τα seed, φυτεύουμε καρότα, φυτεύουμε τις πατάτες, τις οποίες πατάτες και καρότα μπορούμε να τα βρούμε ή από village, όπως εδώ πέρα υπάρχει ένα village, πάμε να σας δείξω. Στα village μπορούμε να βρούμε καρότα, πατάτες. Ωραία. Πάρουμε άλλη μια καρότα και δεν τα τρώμε. Δεν τα τρώμε. Μερικές φορές μερικά ζόμπι όταν τα σκοτώσουμε μπορεί να μας πετάξουν ή πατάτα, να μας πετάξουν καρότο. Αν βρούμε, αν δεν έχουμε βρει village ώστε να έχουμε μεγάλη ποσότητα από καρότα και πατάτες και μας δώσει κάποιο ζόμπι, δεν πάμε και τα τρώμε, τα φυτεύουμε ώστε να μας δώσει τα διπλάσια. Φυτεύω εδώ πέρα τώρα τα καροτάκια για να έχουμε και καρότα και φυτέψουμε και τις πατατούλες. Ωραία. Κάθε φορά τώρα που μόλις μεγαλώσουν οι πατάτες και την πάμε να τη μαζέψουμε, θα μας δώσει δύο, αν θέλουμε κάτι, θα μας δώσει δύο πατάτες, μπορεί και τρεις. Δεν θυμάμαι το rate τώρα, έτσι, μην σας λέω και ψέματα, δεν θέλω. Και είδαμε ότι ήδη έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν τα καρότα. Το φως βοηθάει στην ανάπτυξη στις φάρμες μας. Αυτά εδώ, παιδιά, είναι sugar canes, είναι τα λεγόμενα ζαχαροκάλαμα. Αυτά φυτεύονται στην άκρη του νερού. Όπου υπάρχει νερό στην άκρη μπορούμε να τα φυτέψουμε. Πουχού. Και εδώ μπορούμε να τα φυτέψουμε. Και αυτά τώρα θα μεγαλώσουν. Θα τα σπάσουμε, θα φυτέψουμε κι άλλα. Αρκεί να είναι δίπλα από νερό. Και άμα έχει και φως κοντά, ακόμη καλύτερα. Πάμε να δούμε μια καλύτερη εκδοχή της φάρμας. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω με τις φάρμες είναι να τις κάνω ένα μπλοκ εδώ, σπάμε ένα εδώ, 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 ένα εδώ. Και τώρα γεμίζουμε αυτές τις περιοχές με νεράκι. Να που χρειάζεται το Infinity Water Source. Καλά, είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά σε τις περιπτώσεις που θες να φτιάξουμε μια φάρμα. Ω, τι έκανα. Χιχι. Βέβαια, αν έχουμε θάλασσα κοντά είναι ακόμη καλύτερα. Τα γεμίσαμε όλα. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε κάνει εδώ. Το νερό
από ένα μπλοκ, αν το έχουν βάλει σε ένα μπλοκ, θα ενυδατώσει 5 μπλοκ από αυτή την περιοχή, 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 που σημαίνει ότι γύρω-γύρω πλέον θα είναι όλο ενυδατωμένο με νεράκι. Άρα, με μικρές τρυπούλες γεμάτες νερό, μπορούμε να φτιάξουμε μια αρκετά μεγάλη φάρμα. Εδώ πέρα μπορεί να μας ξεραθεί. Α, όχι, δεν θα μας ξεραθεί, γιατί έχουμε δίπλα το ποταμάκι. Να τελειώσουμε εδώ πέρα, να φτιάξουμε τη μεγάλη τη φάρμα μας. Αυτή είναι πιο, να το πω έτσι, μια προ φάρμα, έτσι. Είναι μια πιο προ. Ενωρημερωτικά, παιδιά, η σειρά που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι για αρχάριους, είναι για παίχτες που ξεκινάνε τώρα το Minecraft και δεν έχουν ιδέα και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με κάποια μικρά tutorial. Αν είστε προχωρημένος παίχτης του Minecraft, μην δίνετε σημασία. Αν θέλετε, παρακολουθήστε τη, αλλά σας παρακαλώ, όχι αρνητικά σχόλια το στυλ και τέτοια πράγματα. Τα λέω όσο πιο απλά γίνεται για τους αρχάριους, έτσι, και όσους θέλουν να ξεκινήσουν τώρα το Minecraft. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε και να το κατανοείτε αυτό. Μας έσπασε η τέτοια μας, δεν θα φτιάξουμε άλλη, έτσι κι αλλιώς τελειώνει το επεισόδιο. Και βλέπετε ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ μεγάλη φάρμα χωρίς να τραβήξουμε κανάλια νερού και μπορούμε να φυτέψουμε ατέλειωτες εκτάσεις με τα, πώς τα λένε, με τα seed μας, με τις πατάτες μας, με τα καρότα μας. Κατευθείαν έχουμε μια τεράστια φάρμα. Αυτή σας εξήγησα πως δουλεύει, έτσι. Αυτό το μπλοκ ενυδατώνει 5. Αυτό ενυδατώνει 5. Οπότε έχουμε καλύψει αυτήν εδώ την περιοχή. Μπαμ μπαμ. Εδώ, αυτό εδώ πέρα, αφού το έχουμε, έχει καλύψει 5 από εδώ, καλύψει 5 από εκεί, καλύψει 5 από εδώ. Οπότε εάν θέλουμε να φτιάξουμε μια τέτοια φάρμα, φροντίζουμε να έχουμε νερό, ένα μπλοκ νερού ανά 8 περίπου blocks. Δηλαδή έχουμε 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εδώ θα ξαναβάλουμε. Εντάξει, για να μπορούν να είναι ενυδατωμένες όλες αυτές οι περιοχές. Βλέπετε ότι αρχίζει και ενυδατώνει όλη η περιοχή. Νομίζω ότι ήταν αρκετά κατατοπιστικό το σημερινό επεισόδιο και θα σας παρακαλούσα αυτό που είδατε να καίμε κουνέλια και κοτόπουλα με τον αναπτήρα, να μην το κάνετε in real life, έτσι. Δεν θέλω να σας δω να κυνηγάτε κοτόπουλα για κουνέλια να τα κάψετε. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Minecraft. Μην προσπαθείτε να φτιάξετε Infinity Water in real life, έτσι. Το νου σας λοιπόν, ρε μάλια. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα ασχοληθούμε με τις πανοπλίες, με τα όπλα και με κάποια tips για PvP. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά σε όλους και συντονισμένοι πάντα RebelGames.gr για περισσότερα tutorials και περισσότερα επεισόδια. Social media στην περιγραφή, Facebook, Twitter, Twitch. Να μας ακολουθείτε, γιατί σύντομα ξεκινάμε εντατικά lives. Το ξαναλέω και το ξαναλέω. Στο Facebook να μας ακολουθήσετε, γιατί εκεί πέρα ανακοινώνονται όλα. Subscribe αν δεν έχετε κάνει. Like αν σας άρεσε. Dislike αν δεν σας άρεσε. Τα σχόλια σας από κάτω. Πείτε μας τη γνώμη σας αν νομίζετε ότι βοηθάει αυτό που κάνω εδώ πέρα. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά σε όλους και bye σας.